Για του λόγου του αληθές. Πόσο καιρό δουλεύετε, κυρία? Πρώτη μέρα είναι σήμερα. Πρώτη μέρα, έτσι. Μάλιστα. Μια υπογραφούλα εδώ. Πρώτη μέρα κι εσείς, κύριε Βάσιλε, έτσι. Μια υπογραφή, ελάτε να μου βάλετε μόλις μπορείτε. Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, κλιμάκιο από 3 ελέγκτες του ΙΚΑ και 2 αστυνομικούς μπήκαν σε επιχείρηση ψυχαγωγίας στην Αθήνα, ψάχνοντας για αδήλωτους εργαζόμενους. Από το πάνω είναι ο Γιάννης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Γιάννη, μια υπογραφή λίγο. Εδώ. Και εσένα, πρώτη μέρα σήμερα. Ναι, κρατήσω. Καλό ρίδι. Να είσαι καλά, γεια. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τώρα αν είναι τα στοιχεία τους κανονικά και λένε την αλήθεια, αλλά ίσως και πρώτη μέρα λειτουργεί η επιχείρηση, δεν μπορώ να καταλάβω, όλη η πρώτη μέρα είναι. Ποιο ήταν τελικά το αποτέλεσμα του ελέγχου? 21 εργαζόμενοι καταχωρημένοι με σημερινή ημερομηνία και άλλοι 12 αδήλωτοι, που όμως όπως είπαν ήταν η πρώτη τους ημέρα στη δουλειά. Θεωρούμε ότι η επιχείρηση τώρα άνοιξε ή το προσωπικό, όλη πρώτη μέρα είναι σύνηθες φαινόμενο, γιατί δεν διεκδικούν πλέον τα ένσημά τους και λένε ότι μόλις ήρθαν. Ακούτε τα ονόματα που λέει, είναι πολλά ονόματα σημερινά που δεν είναι περασμένα, που ξέρετε. Υπάρχει όνομα ασφαλισμένο από κάτω, το ξέρετε αυτό, είναι παράβαση. Το πρόστιμο έφτασε τις 6.000 ευρώ, με τη μαύρη εργασία να βασιλεύει σε ακόμη μία επιχείρηση της χώρας. Σε σύνολο 36 εργαζομένων στην επιχείρηση, οι 12 ήταν ακαταχώρητοι ανασφάλιστοι, περίπου ποσοστό 50%. Μας δόθηκε και η εντύπωση ότι μάλλον μας περίμενε η επιχείρηση. Ρεκόρ μαύρης εργασίας κατέγραψαν οι ελεγκτές του ΙΚΑ σε περιοχές όπως Κάλυμνος, με το ποσοστό παραβατικότητας να φτάνει το 75%, ενώ κατά τη διάρκεια των ελέγχων στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα στην Κατερίνη, το Λιτόχωρο, το Αιγίνιο και την Αταλάντη, η ανασφάλιστη εργασία έφτασε το 69%. Οι έλεγχοι γίνονται παρουσία αστυνομικών, καθώς δεν είναι λίγες και εκείνες οι περιπτώσεις όπου οι ελεγκτές δέχονται επιθέσεις από επιχειρηματίες οι οποίοι προσπαθούν να παρεμποδίσουν τον έλεγχο. Όταν οι εργοδότες δεν θέλουν να φανεί παραβατικότητα, με διάφορους τρόπους προσπαθούν είτε να παρεμποδίσουν τον έλεγχο, είτε με απειλές να σε κάνουν να μην κάνεις σωστά τη δουλειά. Δύο από τους εργαζόμενους αυτής της επιχείρησης προσπάθησαν να φύγουν από την πίσω πόρτα. Οι ελεγκτές τους σταμάτησαν την τελευταία στιγμή και όταν τους ρώτησαν αν δουλεύουν εδώ, είπαν ότι ήταν η πρώτη τους ημέρα στη δουλειά. 4 ανασφάλιστοι εργαζόμενοι σε σύνολο 5. Σε αυτή την επιχείρηση της Αττικής το ποσοστό της μαύρης εργασίας φτάνει το 80%. Αυτό που έπιασε έφυγε. Όσο και αν ψάχνουν στις καταστάσεις προσωπικού, οι ελεγκτές δεν μπορούν να βρουν τα ονόματα των 4 εργαζομένων που έπιασαν εν ώρα δουλειάς στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Πρόστιμο 2.000 ευρώ, 500 ευρώ για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο. Στη συνέχεια οι ελεγκτές πέρασαν την πόρτα ενός βενζινάδικου και τριών ξενοδοχείων της περιοχής. Όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνταν στις επιχειρήσεις αυτές ήταν καταγεγραμμένοι στις καταστάσεις προσωπικού. 8.40 το μήνα. 8.40. Πόσες μέρες δουλεύει η εβδομάδα? 6 μέρες. 6 μέρες. Πόσες ώρες? 8 ώρες. Από τις 15 Σεπτεμβρίου το πρόστιμο για κάθε ανασφάλιστο εργαζόμενο που καταγράφεται θα είναι 10.550 ευρώ.